Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα σας κάνω η Μάμπα Λιντή. Το έχω ξανανεβάσει και άλλη φορά. Δεν ξέρω αν το έχετε δει όλοι. Όσοι δεν το έχετε δει, εν πάση περιπτώσει, θα κάνουμε λοιπόν η Μάμπα Λιντή με μελιτζάνες. Τα υλικά που θα χρειαστώ είναι μελιτζάνες, τις οποίες τις έχω χαράξει μόνο στο κέντρο εδώ μία φορά, κάθετα. Έχω 3 κρεμμύδια ξερά, κομμένα σε φετούλες. Έχω σκόρδο μπόλικο, κομμένο και αυτό σε λωριδίτσες. Αλάτι, πιπέρι, ντομάτα φρέσκια, μαϊντανό και λάδι. Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Σε πρώτη φάση θα ρίξω λίγο λάδι στο τηγάνι. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να τις κάνετε και στο φούρνο. Εκεί. Μπορούμε να βάλουμε τη σκάρα από πάνω, τη σίτα, για να μην γεμίσουμε τον τόπο λάδια. Να τις περάσουμε λίγο από το τηγάνι. Και με αυτόν τον τρόπο τις προστατεύουμε. Είναι ένα πολύ καλοκαιρινό φαγάκι και πιστεύω να σας αρέσει. Έχουμε βγάλει τις πρώτες και περιμένουμε να γίνουν και οι επόμενες. Λοιπόν, έχουμε βγάλει τις μελιτζάνες και ξεκινάμε να κάνουμε τη σύβραση. Βάζουμε τα κρεμμύδια. Θα τα αφήσουμε να γυαλίσουν όσο μπορούμε, όχι να καούνε, έτσι. Και θα συμπληρώσουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Θα ρίξουμε το σκορδάκι μας. Θα ρίξουμε αλατάκι. Πιπεράκι μαύρο. Την ντομάτα. Και τον μαϊντανό. Θα βάλουμε και ζαχαρίτσα. Πάντα να ξέρετε, όταν βάζουμε φρέσκια ντομάτα στο φαγητό μας, βάζουμε και ένα κουταλάκι ζάχαρη. Να τραβάει τη στιφύλα. Θα βάλουμε και λίγη ρίγανη. Την ξεχάσαμε. Έτσι. Έχει μελώσει η σαλτσούλα του. Είναι εντάξει. Και ήρθε η ώρα να γεμίσουμε τις μελιτζάνες. Thank you.
Το ημάμ Μπαϊντή είναι έτοιμο. Θα σερβίρουμε στο πιάτο να το δούμε και καλή μας όρεξη.